Γεια χαρά σε όλους τους φίλους. Σε αυτή την παρουσίαση θα δούμε πολύ σύντομα και εύκολα πώς μπορούμε να κλείσουμε τον ήχο στο Google Chrome, στο YouTube αυτόματα. Δηλαδή, να θέλουμε να ανοίγουν βίντεο YouTube για κάποιους λόγους δικούς μας, επειδή κάνουμε κάποιες εργασίες, χρησιμοποιούμε κάποια συστήματα δικά μας, είτε μηχανισμούς, και δεν θέλουμε να έχουμε ήχο όταν ανοίγουν παράθυρα στο YouTube και σε πάρα πολλά βίντεο τα οποία παίζουν σε πάρα πολλές πλατφόρμες. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό και εύκολο να γίνει. Βέβαια χρειάζεται ένα μικρό trick, το οποίο θα το δούμε αμέσως τώρα. Ερχόμαστε στον Google Chrome και πληκτρολογούμε Chrome, άνω και κάτω τελεία, τις δύο εδώ πλάγιες γραμμούλες, flags. Βλέπετε εδώ, μας ενημερώνει ότι τέτοια πειράματα είναι επικίνδυνα και θα πρέπει να φοβηθούμε. Προειδοποίηση ότι αυτές οι πειραματικές λειτουργίες θα αλλάξουν, διακόψουν ή εξαφανίσουν οποιαδήποτε στιγμή κάποια ενέργεια που θα κάνουμε. Δηλαδή, αυτά που μπορούμε να κάνουμε μπορεί να σταματήσουν κάποια στιγμή. Δεν παρέχονται εγγύησεις και κουτουλού και κουτουλού. Εμείς όμως είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε το εγχείρημα αυτό. Εγώ το έχω κάνει ήδη και πιάνει. Ctrl F για να μην ψάχνουμε και γράφουμε τη λέξη ήχος. Βλέπουμε εδώ έλεγχος διεπαφής χρήστη για σύγχυση ήχου καρτέλας. Είναι για Mac, Windows, Linux, Chrome, OS. Κατά την ενεργοποίηση, ενδείξεις ήχου στη γραμμή καρτελών διπλασιάζονται καθώς ο ήχος καρτέλας θέτει σε σύγχυση τα στοιχεία ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο προστίθενται επίσης εντολές στο μενού περιεχόμενου καρτέλας για την εύκολη σύγχυση πολλαπλά επιλεγμένων καρτελών. Αφού λοιπόν το ενεργοποιήσετε αυτό το πολύ ωραίο κολπάκι, είσαστε έτοιμοι. Εγώ το έχω κάνει ήδη και κάθε φορά που θα ανοίγει κάποιο συγκεκριμένο tab από βίντεο, δεν θα ακούγεται καθόλου ήχος από το Google Chrome. Όπως μπορείτε φυσικά να το απενεργοποιήσετε για να έχετε κανονικά ήχο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μια ακόμη παρουσίαση. Μείνετε συντονισμένοι. Subscribe στο κανάλι όσο δεν έχετε κάνει και ένα σχόλιο για να μπορούμε να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε βίντεο για εσάς. Καλώς ορίσατε σε μια ακόμη παρουσίαση. Σήμερα θα κάνουμε το πρώτο βίντεο σχετικά με το Google AdWords και θα δούμε πώς μπορούμε να